Δεν νομίζω προσωπικά ότι... του Ολυμπιακού για να παίρνει την ομάδα πάνω του στα δύσκολα. Εδώ υπάρχει αντίστοιχη κάρτα για τον Bill Edwards. Πάνω βλέπετε τα ποσοστά στον πρώτο και στο δεύτερο. Και κάτω στο σκορ να είναι, προσπαθεί και διεκδικεί την νίκη. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα είναι και μία μάχη τακτική. Την νίκη της ΑΕΚ και το τελικό. Και εδώ η αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού με τον Rivers, τον Σιγάλα, τον Νάκιτς αυτή τη φορά βασικό, τον Τάρλας και τον Φασούλα. Ο Ιβκοβιτς συχνά αλλάζει σχήματα τουλάχιστον στο ξεκίνημα των αγώνων. Από την άλλη μεριά για την ΑΕΚ, Κολδεμπέλα, Ποδαράς, Έντουαρτς, Αλεξάνδερ και ο Κιάν. Αν περάσει η ΑΕΚ, καταρχήν θα έχουμε μια επικράτηση του ελληνικού λόμπι, αν θέλετε, απέναντι στο Σέρβικο. Αν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες γενικεύσεις, που βεβαίως και Μουζάκης, επαναλαμβάνω, οι διαιτητές, όπως και έκανε αποκλήρωση σήμερα το μεσημέρι. Ο μόνος από τους πέντε που είχαν αρχικά επιλεγεί που δεν έπαιξε σήμερα είναι ο Νίκος Πετσίλκας. Θα είναι παρόν αύριο είτε στο μεγάλο τελικό είτε στον μικρό. Ο Ιωαννίδης στις οθόνες σας θα ανάψει όπου να είναι το γούρικο τσιγάρο, το οποίο θα σβήσει αμέσως μετά. Τα γνωστά, οι γνωστές προλήψεις, οι οποίες βέβαια παίζουν τον τελευταίο ρόλο. Και το τζάμπολ κερδίθηκε από την ΑΕΚ που θα εκδηλώσει την πρώτη επίθεση του αγώνα. Ο Ποδαράς έδωσε την μπάλα στον Έντουαρτς. Τον Έντουαρτς που αμέσως τον αναλαμβάνει ο Σιγάλας. Κολτεμπέλα κλείστηκε. Φάουλ από τον Νάκιτς που προσπάθησε να κλέψει την μπάλα πάνω στην τρίπλα του Ποδαρά. Το καλάθι βεβαίως δεν μετράει. Και εδώ το φάουλ στο ξεκίνημα της διείσδυσης του αρχηγού της ΑΕΚ. Ακούτε, φαντάζομαι ότι ζωντάνεψε πολύ περισσότερο το παλέ σε αυτό το δεύτερο μάτς. Νωρίτερα ο κόσμος ήταν σαφώς λιγότερος. Και άλλο φάουλ μακριά από την μπάλα, από τον Σιγάλα στον Έντουαρτς. Σιγάλας που δείχνει διάθεση να κυνηγήσει παντού τον Αμερικανό και επιστρατεύοντας και την δύναμή του. Λογικό είναι. Θα δούμε πολλές μονομαχίες ανάμεσα σε αυτό το ζευγάρι. Κολτεμπέλα. Η μπάλα χαμηλά, όπου ο Κιάτσικ δυσκολεύεται απέναντι στον Φασούλα και κάνει βήματα. Στις οθόνες σας ο Ρομπέρτο Κιάτσιτς. Είναι λίγο γρίφος το πράγμα, η σωστή προφορά του ονόματός της. Κάποια στιγμή ρωτήσαμε τον Κολτεμπέλα και ο Κολτεμπέλα δεν ήξερε να μας απαντήσει σωστά. Παρότι συμπατριώτης και φίλος και συμπαίκτης του μικρού. Ο Σιγάλας στον Τάρλας, από εκεί στον Ρίβερς και τώρα στον Νάκιτς. Το πρώτο σουτ για τον Ολυμπιακό. Ακόμα δεν έχει σπάσει το ρόδι κάποια από τις δύο ομάδες. Ρίβερς. Το Rivers έχει αναλάβει ο Ποδαράς, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε αυτή τη φάση. Ο Τάρλας από μακριά θα στοχίσει και το rebound από τον Edwards. Δύσκολη προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα, rebound από τον Κιάτσικ που κερδίζει μέσα από τα χέρια του Τάρλας. Αλλά ο Φασούλας εκεί τον περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, με απλωμένα τα χέρια. Πάντα 0-0. Σιγάλας. Το πρώτο καλάθι του αγώνα, το πρώτο καλάθι του ημιτελικού. Εσείς βλέπετε ξανά την τάπα του Φασούλα με την οποία ξεκίνησε η επίθεση του Ολυμπιακού και στη συνέχεια την βόμβα τριών πόντων από τον Σιγάλα. Κολτεμπέλα. Ο Κιάτσικ έξω στον Έντουαρτς. Το rebound από τον Σιγάλα μετά το άστοχο σουτ του Αλεξάνδερ. Ρίβες για τρεις, δεύτερο τρίποντο. 6-0 ο Ολυμπιακός που είναι τυπικά γηπεδούχος. Εδώ ο David Rivers. Η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει με 0 στις 3 προσπάθειες. Ο Ολυμπιακός με 2 στις 4. Όλα αυτά μετά από 2 λεπτά και κάτι στο παιχνίδι. Κολτεμπέλα. Πάλι μπάλα στον μικρό Ιταλό, τον Κιάτσικ, ο οποίος δεν θα τα καταφέρει, θα κάνει και φάουλ και νομίζω θα πάει γρήγορα στον πάγκο. Με το ξεκίνημα βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο πρόβλημα επιθετικό. Ο Ολυμπιακός καταφέρνει και έχει μεγάλη πίεση απάνω στους περιφερειακούς παίκτες. Τους ψηλούς τους αφήνει τους παίκτες της ΑΕΚ να πάρουν εύκολα την μπάλα, αλλά δεν σκοράρουν. Δηλαδή αν ο Έντουαρτς δεν ανεβεί απάνω στο high post να κάνει μερικά σούτ ώστε να αναγκάσει την άμυνα του Φασούλα ή του Τάρλας να βγει προς τα πάνω, νομίζω θα έχει πρόβλημα στην επίθεση.
Αντίθετα, ο Ολυμπιακός σε τρεις συνεχόμενες επιθέσεις δεν έχει πρόβλημα στην επίθεση. Εδώ από την θαυμάσια πάσα του Σιγάλα, ο Τάρλας χωρίς καμία δυσκολία θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι της ΑΕΚ. Το σκορ γίνεται 8-0. Ποδαράς. Περιμένει πάλι ο Φασούλας. Ο Ποδαράς σε μια βεβαιασμένη απόπειρα. Ρίβερς. Ο ευνηδιασμός δεν πέρασε. Και απέναντι σε οργανωμένη άμυνα ο Ολυμπιακός. Ρίβερς. Σιγάλας. Ο Ιωαννίδης σήκωσε τον Χατζή. Φασούλας αστόχησε το rebound από τον Κλάουδιο Κολτεμπέλα, τον έναν από τους τρεις Ιταλούς της φετινής ΑΕΚ. Η πάσα στον Έντουαρτς. Αυτός θα χάσει από την παρέμβαση του Σιγάλα. Στη συνέχεια ο Κιάτσεκ θα μαζέψει το επιθετικό rebound. Και καινούργια επίθεση για την ΑΕΚ που δεν λέει να βρει το δρόμο προς το καλάθι. Και επιθετικό φάουλ μακριά από την μπάλα. Το κερδίζει ο Νάκιτς από τον Έντουαρτς. Ο Ποδαράς εντωμεταξύ είδατε ξανά το φάουλ. Ο Ποδαράς δίνει τη θέση του στον Χατζή. Ο Ποδαράς και αναλάβει τον Ρίβερς στο ξεκίνημα. Για να δούμε τι αλλάζει τώρα στα πλάνα του Ιωαννίδη. Τα πλάνα είναι να πιέσει περισσότερο τον Ρίβερς. Αλλά νομίζω το πρόβλημα είναι και στην επίθεση της ΑΕΚ. Που δεν έχει βρει τις λύσεις και ειδικά πιστεύω ότι ο Αλεξάνδρου ανεβαίνοντας λίγο πιο ψηλά στην κορφή της ρακέτας μπορεί να κάνει ζημιά στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός θα χάσει μια επίθεση αλλά η κακή συνεννόηση ανάμεσα στους παίκτες της ΑΕΚ θα δώσει 30 φρέσκα δευτερόλεπτα στους πρωταθλητές της Ελλάδας. Ξανά η φάση, ο Τάρλατς εκεί τους μπέρδεψε. Φασούλας Σιγάλας. Ο Ρίβερς πραγματικά με τον Χατζή πια φρουρό. Ύστερα από 4 λεπτά. Νάκετς, Ρίβερς κλεισμένος. Θα πετύχει το καλάθι. Το σκορ γίνεται 10-0. Ο Ολυμπιακός ξεφεύγει με 10 πόντους με το καλημέρα. Η ΑΕΚ δεν λέει να σκοράρει. Κολτεμπέλα. Αλεξάνδερ άφησε ξανά στον Ιταλό. Έντουαρτς. Ούτε τώρα. Rebound από τον Τάρλατς. Η ΑΕΚ έχει 0 στα 6 σουτ και 3 λάθη ήδη. 5 λεπτά χωρίς πόντο για τους και γηπεδούχους ουσιαστικά κυτρινόμαυρους. Rivers. Μετά το άστοχο σουτ του Νάκιτς. Ο Ιωαννίδης ετοιμάζει και άλλη αλλαγή. Ενώ έχουμε βήματα από τον Σιγάλα. Σηκώθηκε λοιπόν ο Λάρσεν για να περάσει στον αγώνα. Εμείς θα κάνουμε μια διακοπή 14 λεπτών. Λάρσεν, ο Δανός, Σκανδιναβός. Κολτεμπέλα άφησε χαμηλά στον Αλεξάνδρ. Αυτός προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον όγκο του. Καλάθι και φάουλ, το πρώτο καλάθι της ΑΕΚ μετά από 5 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα παρακαλώ. 5,5 λεπτά με το καλημέρα. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει το δρόμο προς το καλάθι, το οποίο ήταν σαν να είχε σκεπαστεί με καπάκι για τους παίκτες της. Είδατε τον Νίβκοβιτς. Η συμπληρωματική βολή του Αλεξάνδρ δίνει στην ΑΕΚ τον τρίτο της πόντο. Ο Έβρι Γκρέι στις οθόνες σας, ο δεύτερος ξένος του Ολυμπιακού, που μάλλον απαρατήρητος έχει περάσει αυτό τον 1-1,5 μήνα που βρίσκεται στο μεγάλο λιμάνι. Σιγάλας. Νάκιτς. Φασούλας. Δεν μετράει το καλάθι, έχουμε φάουλ από τον Λάρσεν που κόλλησε πάνω στον Φασούλα και έσπρωξε λίγο πάνω στο πρώτο βήμα του αντιπάλου του. Εδώ και πάλι. Σιγάλας. Ο Χατζής μαρκάρει περμάρε περτέρα τον Ρίβερς παντού. Νάκετς. Η μπάλα γυρίζει στην περιφέρεια για τους παίκτες του Ολυμπιακού που ψάχνουν καλύτερη επιλογή. Την βρήκαν με τον Παναγιώτη Φασούλα που θα πετύχει το 12-3. Πάρα πολύ ωραία κίνηση του Παναγιώτη. Έχει αυτό το πλεονέκτημα Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ. Που οι υψηλοί και οι δύο είναι πάρα πολύ ικανοί στον επιθετικό τομέα. Τώρα από εκεί που τα βλέπουμε ότι η μεταφορά του παιχνιδιού γίνεται μέσα στη ρακέτα της ΑΕΚ.
Υπάρχει δυσκολία. Βλέπεις ότι παίζοντας μέσα εκεί ένα ρίσκο βέβαια, γιατί περιμένουν οι υψηλοί να κρατήσουν το καλάθι χωρίς να σκοράρει η ΑΕΚ. Θα το δούμε συνέχεια. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα βρει ένα αριθμό, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει. Είναι πολύ άσχημος. Είναι ολοφανερό. 12-3 είναι το σκορ. Άλλη μια χαμένη επίθεση για την ΑΕΚ. Τάρλατς. Κι άλλο φαλ του Λάρσεν στον Φασούλα ξανά. Ο Λάρσεν προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει τον Φασούλα μακριά από τη φωτιά. Και κοιτάξτε εδώ πώς έκανε το φαλ. Σιγάλας. Πάσα στον Τάρλατς, ο οποίος μέσα στους ψηλούς της ΑΕΚ δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Παίρνει και φαλ από τον Έντουαρτς. Δεύτερο φαλ του Έντουαρτς, όπως δύο έχει και ο Σιγάλας, όπως δύο έχει και ο Λάρσεν. Το πρώτο time-out το παίρνει βεβαίως ο Γιάννης Ιωαννίδης. Στον αγωνιστικό χώρο ακούμε πρώτα τον Κώστα Έξαρχο. Κώστα. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Ο Ντούσαν Ιφκοβιτς έμεινε ευχαριστημένος από τα πρώτα λεπτά από την απόδοση της ομάδας του. Είπε στους παίκτες του να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και έδωσε ειδικά εντολές στον Γιώργο Σιγάλα να παίζει από μπροστά τον Έντουαρτς, διότι είναι πολύ δυνατός παίκτης, παίζει νευρικά και θα προσπαθήσει να τον πάει με την πλάτη στο καλάθι για να μην κάνει και τρίτο φάουλ. Γι' αυτό του είπε Γιώργο από μπροστά. Εν τω μεταξύ, ΑΕΚ μείωσε με ένα καλάθι του Λάρσεν, 15-5. Να πάμε και στον Παναγιώτη Πογιατζή. Παναγιώτη, τι γίνεται εκεί? Νεύρα, φαντάζομαι. Νίκο, ο κύριος Ιωαννίδης, όσο και αν ακούγεται παράξενο, ενώ είχαμε το καλάθι του Φυσιγάλα που διαμόρφωσε το σκορ 18-5, ο κύριος Ιωαννίδης, όσο και αν ακούγεται παράξενο, μίλησε στους παίκτες του με περισσότερα παρενετικό ύφος. Ζήτησε από τους ψηλούς τον Λάρσεν και τον Αλεξάνδερ να παίζουν ή δυνατόν overplay το Φασούλα και τον Τάρλατς, που είναι εκ μέσου του τώρα τις τελευταίες επιθέσεις του Ολυμπιακού, ώστε να μην μπορούν να τροφοδοτηθούν. Και μεταφορά επιθετικά του παιχνιδιού κοντά στο καλάθι, όπως το είδαμε άλλωστε. Ο Αλεξάνδερ λοιπόν πήρε μια πρωτοβουλία και δικαιώθηκε, 18-7 με δύο συνεχόμενα καλάθια από τους ψηλούς της ΑΕΚ. Προηγουμένως όμως έβαλε τρίποντο ο Ρίβερς ενδιάμεσα. Φασούλα στον Τάρλατς, από καλή θέση. 27. Ολυμπιακός σκοράρει, σουτάρει με πολύ ψηλά ποσοστά, 5-9 δίποντα, 3-4 τρίποντα. Η ΑΕΚ, μη ρωτάτε, 3-12 συνολικά. Λάρσεν άφησε στον Έντουαρτς το πρώτο καλάθι για τον Μπιλ Έντουαρτς. Νάτος, 29 το σκορ. Έντουαρτς πέρσι έπαιζε στην Ιταλία, στην Βαρέζε και πρόπερσι. Σιγάλας προσπαθεί να οργανώσει. Τώρα κυνηγάει αυτόν ο Χατζής και τον Ρίβερς ο Ατρούια που πέρασε τον αγώνα. Αποσύρθηκε ο Κολτεμπέλα. Φάουλ του Αλεξάνδρου στον Φασούλα. Λογικό ήταν ο Ιωαννίδης, την έκανε την κίνηση αυτή που λέγαμε από την αρχή. Θα πιέσει πάρα πολύ το Ρίβερς. Πιστεύω αυτή τη στιγμή θα ετοιμαστεί ο Τόμιτς σίγουρα από την πλευρά του Ολυμπιακού, γιατί έχει πρόβλημα η κυκλοφορία της μπάλας. Ο Ολυμπιακός βεβαίως προς το παρόν συνεχίζει με την ίδια πεντάδα, με την αρχική του πεντάδα που δεν έχει αλλάξει καθόλου. Σιγάλας. Και πραγματικά όπως μεταφέρει και ο Κώστας ο Έξαρχος, ο Ιβκοβιτς ήδη δίνει οδηγίες στον Μίλαν Τόμιτς σε μια άκρη του πάγκου. Ετοιμάζεται να τον ξαναβάλει για να δικαιώσει έτσι και τον Κώστα τον Πολίτη. Έχουμε ένα φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού. Το έκανε ο Νάκητς και νάτος ο Τόμιτς που μπαίνει στο παιχνίδι αντί του Νάκητς. Τόμιτς ήρωας των δύο αγώνων με τον Παναθηναϊκό. Ήταν οι κινήσεις τακτικής που τις περιμέναμε. Απ' τη μια ο Ιωαννίδης θα πιέσει όσο μπορεί το Ρίβερς, απ' την άλλη ο προπονητής Ολυμπιακού θα ρίξει δεύτερο γυριστή. Εκείνο που είναι ένα πρόβλημα που έχει η ΑΕΚ είναι η επίθεση της. Θα πιστεύω ότι θα πρέπει ο Έντουαρτς και ο Χατζής που είναι ικανοί σουτέρ να σκοράρουν και από την περιφέρεια, διότι δεν βγαίνει μόνο το παιχνίδι της ΑΕΚ μέσα στα καλά. Ο Έντουαρτς πλησίασε αλλά και ο Φασούλας τον σταμάτησε στους εθέρες. Ο Αλεξάνδερ κάνει ένα καλάθι που θα το βάζα και εγώ, επιτρέψτε μου. Ρίβερς, ο Ιωαννίδης μοιάζει έξαλλος. Για τρεις ο Σιγάλας. Την μπάλα στο πουθενά, εκεί κοντά στους φωτογράφους. Και να ο προπονητής της ΑΕΚ. Δείτε πάλι την καταπληκτική τάπα του Φασούλα στον Έντουαρτς. Ο Φασούλας κυνηγάει όλα τα σουτ. Δεν αφήνει τίποτα να πλησιάσει. Αυτή ήταν η δεύτερη του τάπα, έχει αλλοιώσει και κάπως ακόμα. Χατζής. Έντουαρτς. Σιγάλας έχει δύο φάουλ, παραμένει όμως πάνω στον Έντουαρτς. Ατρούια. Και αυτός έχει κάνει μερικές σπουδαίες εμφανίσεις σε ντέρμπι. Η ΑΕΚ κοντεύει να συμπληρώσει το πρώτο δεκάλεπτο χωρίς να φτάσει στους 10 πόντους. Ο Ατρούια πήρε το φάουλ εδώ.
Και νάτος ξανά με την μπάλα στα χέρια. Για τρεις υποασφικτική πίεση. Κακή ιδέα. Όμως έβαλαν και πάλι για την ΑΕΚ από τη μονομαχία Τόμιτς και Αλεξάνδερ. Ο Τόμιτς δεν τα κατάφερε. Ο Νίκος ο Χατζής με την μπάλα στα χέρια. Και πάλι μπάλα για την ΑΕΚ. Έχουμε time out για τον Ολυμπιακό. Φεύγουν. Όπου βλέπετε τους πρώτους σκόρες του αγώνα ως τώρα. 29 είναι το σκόρ υπέρ του Ολυμπιακού. Ακριβώς στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Ο Χατζής είναι κατοχός της μπάλας. Ο Λάρσεν, ο Αλεξάνδερ, οι παίκτες της ΑΕΚ αναζητούν μια λύση, μια καλή επιλογή. Να που τη βρήκαν, όμως το σουτ δεν ήταν αυτό που θα περίμενε κανείς από τον Αλεξάνδερ. Το rebound του Τάρλατς και απόπειρα ευνηδιασμού που δεν θα περάσει. Τόμιτς. Ο Τόμιτς έχει τον Χατζή κοντά του. Ατρούγια κυνηγάει τον Ρίβερς από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα. Ο Τάρλατς σε μια λίγο απρόσεκτη πάσα. Το ίδιο και ο Σιγάλας. Η μπάλα θα χαθεί, ο ευνηδιασμός για την ΑΕΚ τώρα, αλλά ο Λάρσεν δεν έχει. Δεν είναι δα και η καλύτερη επιλογή για τέτοια πράγματα. Πάντως παρόλα αυτά πήρε το φάουλ από τον Rivers, το δεύτερο του. Το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι στη θέση του Λάρσεν. Έχει εντοπιστεί ότι και με τον Ιταλό και με τον Λάρσεν έχει πρόβλημα στην επίδεση. Και έτσι ο παίκτης του μαρκάρι είναι ο Φασούλας. Είναι μεγάλες βοήθειες στον Τάρλατς και έχει κάνει δύσκολη την αποστολή του Αλεξάνδρου. Αυτό είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο για την ΑΕΚ, που δεν μπορεί να το λύσει κιόλας ο προπονητής της ΑΕΚ, διότι δεν έχει και τα εργαλεία το κατάλληλο. Όπως είδατε, ο Λάρσεν είχε μόλις 4 στις 12 βολές στην σεζόν που πέρασε. 20-11 είναι το σκορ. Rivers και πάλι για 3 και νέο τρίποντο. 23-11 από τον David Rivers που δείχνει να έχει ζεστό χέρι. 3 στα 3 τρίποντα, 11 πόντι ήδη. Βλέπετε και πάλι το καλάθι του playmaker του Ολυμπιακού. Ατρούια στον Λάρσεν, στον Αλεξάνδερ, στον Χατζή. Είναι ο Φασούλας, περιμένει, βλέπεις. Ακριβώς. Με τη δυσκολία βάζει το καλάθι ο Αλεξάνδερ. Ο Αλεξάνδερ πέτυχε το καλάθι, υπάρχει γκρίνια στον πάγκο του Ολυμπιακού για βήματα. Το καλάθι πάντως μέτρησε, 23-13 πραγματικά τον Αλεξάνδερ το μαρκάρει ο Τάρλας, όμως ο Φασούλας είναι από πίσω, έτοιμος να μοιράσει το στόπ. Rivers, φάουλ από τον Ατρούια που το παράκανε λίγο εδώ. Ας κάνουμε εμείς μια διακοπή 10 δευτερολέπτων. Τώρα ο Τόμιτς με την μπάλα στα χέρια. Σηκώθηκε ξανά για να περάσει τον αγώνα ο Κοντεμπέλα. Ψάχνει να βρει λύσεις ο Ιαννίδης, γιατί τα ποσοστά ευστοχίας του Ρίμπερ είναι πάρα πολύ ψηλά. 3 στα 3 είναι εκπληκτικό ποσοστό σε ένα τέτοιο ντέρμπι παιχνίδι. Η μπάλα για την ΑΕΚ μετά το άστοχο του Παναγιώτη Πασούλα. Και τώρα η αλλαγή με τον Κολντεμπέλα στη θέση του Ατρούια ή του Χατζή. Το Χατζή φωνάζει ο Ιωαννίδης, γενικά ο Ατρούια βγαίνει. Για να ακούσουμε τον Παναγιώτη Πογιατζή που είναι κοντά. Παναγιώτη, τι έγινε. Κύριος Ιωαννίδης ζήτησε αρχικά από τον Χατζή, ο οποίος δεν τον άκουσε, να αποχωρήσει και να δώσει τη θέση του στον Κολντεμπέλα. Και αφού ήταν πολύ μακριά ο Χατζής, φώναξε τότε τον Ατρούια. Συμβαίνουν και αυτά. 23-13, ακριβώς 8 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει μπλοκάρει την ΑΕΚ, βεβαίως είναι ακόμα πολύ νωρίς. Ο Έντουαρτς απέφυγε τον Σιγάλα, πετάχτηκε μπροστά του ο Φασούλας, αλλά ο Αμερικανός με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ κατάφερε να στείλει την μπάλα στο καλάθι. Το δεύτερο του, 23-15. Η ΑΕΚ έχει τώρα 6 στις 20 προσπάθειες, δίποτα και τρίποτα μαζί. Πάλι ο Χατζής στον Rivers. Τέταρτη φορά που αλλάζει ο προσωπικός του παίκτης. Σιγάλας, ο Αλεξάνδερ μπροστά στον Τάρλατς, ο Σιγάλας όμως προλαβαίνει τον Έντουαρτς. Rivers, 4 στα 4, όχι. Κολντεμπέλα, γύρισαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Rivers πετάχτηκε και έκλεψε, διάβασε την πρόθεση του Κολντεμπέλα. Και φάουλ που παίρνει ο Τάρλατς, μετράει και το καλάθι. Το σκορ γίνεται 25-15, το φάουλ το έκανε ο Χατζής. Τι γίνεται εκεί κάτω, παιδιά, Κώστα. Παναγιώτη, σε εσένα το μικρόφωνο.
Ναι, Νίκο, ο κύριος Ιωαννίδης εκνευρισμένος από την απόφαση του διαιτητή. Ήρθε, κλώτησε το μπάγκο με τις μπάλες και τον κάδο των απορριμμάτων, τον οποίο τον έσπασε κιόλας. Εχθροπραξίας. Κοιτάξτε εδώ πώς χειρονομεί και τι λέει ο Ιωαννίδης, που βεβαίως χρεώθηκε με τεχνική ποινή για την αντίδρασή του αυτή. Το σκορ είναι 25-15. Η βολή του Τάρλαφς ήταν άστοχη. Ο Τάρλαφς, που μετά τον Ρίβερς ήταν ο πιο εύστοχος παίκτης στις βολές του φετινού Ολυμπιακού. Αν εξαιρέσει κανείς τον Άντερσον, που είχε καλύτερο ποσοστό, αλλά έφυγε νωρίς. Τώρα πάντως είχε μία στις τρεις. 26-15. Και ο Ιωαννίδης έτοιμος να βγει από τα ρούχα του. Σιγάλας. Rivers. Όπως βλέπετε, μένουν 7 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Φασούλα στον Τάρλατς, αυτός πολύ μακριά από το καλάθι. Φασούλας. Βήματα από τον Παναγιώτη Φασούλα, που κλείστηκε εκεί. Μπερδεύτηκε, περπάτησε. Ζωστός φίλος. Είδατε και πάλι τη φάση. Από 4 λάθη για την κάθε ομάδα. Η μεγάλη διαφορά βεβαίως είναι τα ποσοστά ευστοχίας. Χατζής, κι άλλο λάθος. Αλλά κλέβει ξανά ο Νίκος ο Χατζής. Ωραία πάσα στο Λάρσεν, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, παρότι ο Φασούλας πήγε πάνω του. Να ο Δανός, που έχει πετύχει 6 πόντους. Με 2 lay-up και 2 βολές. Οι ομάδες της ΑΕΚ προσπαθούν να ξαναβάλουν την ομάδα στο παιχνίδι, να βοηθήσουν την ομάδα να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Το σκορ έγινε 26-17. Σιγάλας. Τάρλατς. Λύστηκε, αλλά τέλειωσε τη φάση. 28-17. Με 12 πόντους ήδη από τον Dragan Τάρλατς. Η διαφορά σταθερά κοντά ή λίγο πάνω ή λίγο κάτω από τους 10 πόντους. Λάρσεν ελεύθερος. Κι άλλο καλά θέλει το Λάρσεν. Είναι αυτό που είπαμε, η λύση της ΑΕΚ. Άμα δεν από εκεί πάνω ο Λάρσεν δεν απειλήσει, θα έχει μεγάλο πρόβλημα η ΑΕΚ. Πρέπει να απειλήσει από εκεί το καλάθι για να τραβήξει το Φασούλα έξω, για να μπορεί να λειτουργήσει ο Αλεξάνδρου. Ακριβώς, διότι αλλιώς ο Φασούλας παραμονεύει σε κάθε προσπάθεια της ΑΕΚ να μεταφέρει το παιχνίδι κοντά στο καλάθι, στον Αλεξάνδρου κυρίως. Νάτος εδώ στην επίθεση ο Παναγιώτης Φασούλας. Χωρίς αποτέλεσμα, αλλά ο Τόμιτς κυνήγησε τη φάση. Γκρέι και Βέλπ μοιράζονται την καρέκλα των αμπλεωματικού για τον Ολυμπιακό. Τρίτο φάουλ του Έντουαρτς και τρεις βολές για τον Σιγάλα. Όχι, δεύτερο φάουλ του Έντουαρτς. Συγχωρήστε μου το λάθος. Τρεις βολές πάντως σίγουρα για τον Γιώργο Σιγάλα. Εδώ η φάση. Ο Έντουαρτς άργησε λίγο να πάει στο σουτ. Μπήκε λοιπόν ο Βέλπ αντί του Φασούλα και ετοιμάζεται και ο Γκρέι για να αντικαταστήσει τον Σιγάλα μετά τις ελεύθερες. Είναι να βρουν την ευκαιρία. Αν η αλλαγή αυτή και η άμυνα του Γκρέι δεν είναι κατάλληλη, μπορεί ο Όντερ να κάνει τη μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό. Για να κάνουμε μια διακοπή 10 δευτερολέπτων. Η AIMS σας θυμίζει. Επισκέπτεστε τακτικά τον οδοντογιατρό. Ακολουθείτε τις οδηγίες του. Βουρτσίζετε μετά από κάθε γεύμα. AIM. Μια ολοκληρωμένη προστασία. Για να δούμε λοιπόν τώρα, με τον Gray να κυνηγάει τον Edwards και να του κάνει αμέσως ένα φάουλ μακριά από την μπάλα. 8 ομαδικά για τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ βρίσκεται πάνω από το όριο. Συνεπώς έχουμε βολές σε κάθε φάουλ. Ο Edwards στην γραμμή. Ο Ολυμπιακός πριν από την νίκη του δεύτερου γύρου του αθλήματος εδώ στην Καλογρέζα είχε 18, είχε νικήσει με 69-60 παρά τους 30 πόντους που είχε βάλει εκείνη τη μέρα ο Edwards, τους μισούς δηλαδή της ομάδας. Ο Βέλπ σε μια πάσα κοντά στο καλάθι, εκεί ο Rivers ήταν άτυχος, κάνει το follow σαν center, αλλά ούτε τώρα τον βοήθησε η μπάλα, αν θέλετε. Κολτεμπέλα, Χατζής για τρεις, ο Ιωαννίδης του είχε ζητήσει να πάρει πρωτοβουλίες, αυτό ήταν το πρώτο σουτ για τον νεαρό, το δεύτερο μάλλον. Άστοχα και τα δύο. 31-21, 4,5 λεπτά ακόμα. Ο Βέλπ. Θα επιστρέψει σε λίγο ο Ποδαράς. Μάλλον στη θέση του Χατζή ξανά. Ο Χατζής προέρχεται και από τραυματισμό. Ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του.
Ο Ρίβας θα αφήσει στον Τόμιτς, ο Τόμιτς θα στοχίσει. Κώστα, άκουσες κάποια από τις οδηγίες του Ιβκοβιτς? Ναι, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς ζητάει από τον David Rivers να παίζει ένας εναντίον ενός στον Χατζή, να περνάει από το κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ και αν κλείσει και δεύτερος παίκτης πάνω του να μοιράσει αριστερά ή δεξιά την μπάλα για ελεύθερο σουτ. Ειδικεύεται άλλο σε κάτι τέτοια ο Rivers. Η ΑΕΚ τώρα με τον Λάρσεν, φάουλ από τον Βέλπ. Εμείς θα διακόψουμε για λιγάκι. Παρκέ και του γύρισε την πλάτη μουρμουρίζοντας κάτι σε άπτες στα γαλλικά. Αναρωτιέμαι με ποιον τάχει πάντως ο προπονητής ΑΕΚ, γιατί γυρίζει και κοιτάζει προς την εξέδρα, προς κάποιον χειρονομή. Όταν καταλάβουμε ή όταν μάθουμε θα σας πούμε. 32-24 γίνεται πάντως το σκορ. 2 και 44 ακόμα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ποδαράς. Λάρσεν και τώρα Αλεξάνδερ από τα 6 μέτρα. Ριμπάουντ του Κολτεμπέλα πάνω από, από το κεφάλι του Τόμιτς, αλλά άστοχο σούτ του Ιταλού. Τόμιτς. Ο Ιβκοβιτς ζητάει υπομονή, αλλά ο Βέλπ δεν έχει υπομονή. Κάνει βήματα πάνω στην φούρια του. 2 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Ξανά εδώ η κίνηση του Γερμανού. Ναι, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Ολυμπιακό ότι έχει αποδιοργανωθεί, ειδικά στον επιθετικό τομέα. Αν ο ΙΑΕΚ το εκμεταλλευτεί, νομίζω ότι μπορεί να κλείσει αυτή την ζαλίδα και να τελειώσει φυσιολογικά το εγκλήμα. Η ΙΑΕΚ πάντως υποφέρει από δυστοκία. Ο Σιγάλας, παρότι δεν χρεώθηκε τον Έντουαρντς, εκμηνά του είναι αυτή που έχει κάνει την διαφορά. Η αμυνά του, η επιθετική δυστοκία της ΙΑΕΚ, όπως θέλετε πείτε το. Αυτή τη στιγμή εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι οργανώνει πολύ γρήγορα την άμυνα του Ολυμπιακού. Κάτι που δεν μπορεί να επιτεθεί η ΙΑΕΚ, που είναι πιο ευέλικτη ομάδα και μπορεί να βγάλει ένα εύκολο καλάθι. Αυτό είναι μια προσωπική επιτυχία του Ολυμπιακού που προσπαθεί να τρέξουν γρήγορα και να έχουν καλές επιστροφές ώστε να φτιάξουν την άμυνα τους γρήγορα. Η διαφορά έχει πέσει στους 7 πόντους, αλλά ίσως ανεβεί ξανά με τις βολές που κέρδισε ο Τόμιτς από τον Κολτεμπέλα. Αρκετά φάουλ, οι δύο ομάδες έχουν φορτωθεί σημαντικά. Ο Τάρλατς περνάει ξανά στο παιχνίδι αντί του Βέλπ, όπως είδατε για μια στιγμή έχει 12 πόντους και 4 rebound, ενώ ο Κολτεμπέλα αφήνει την θέση του στον αναπληρωματικό του όλη τη διάρκεια του παραδείγματος, στον Τρούια, και τα ακούει όπως λέγεται από τον προπονητή του Κολτεμπέλα. Ούτε οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια, ούτε το σκοράρισμα για το παν. 32-25 ο Τόμιτς έχασε και τις δύο βολές. 1,5 λεπτό και κάτι όπως βλέπετε και στο ρολόι κάτω δεξιά. Ατρούια θα αλλάξει με τον Κακιούζη, ο Λάρσεν, ο Ποδαράς, η ΑΕΚ τώρα χωρίς τον Έντουαρντς. Ο Ποδαράς θα πατήσει γερά και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με μια ωραία προσπάθεια. 32-27, η διαφορά μειώνεται. Στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν σχεδόν συνεχώς από τους 10 πόντους και πάνω. Ή λίγο κάτω από τους 10. Τώρα έπεσε στους 5. Τάρλατς θα τον σταματήσει ο Λάρσεν, αφού ο Τάρλατς είχε χάσει κάπως την ισορροπία του. Ο Γκρέι για 3. Rebound από τον Ατρούια μετά από μάχες. 50 δευτερόλεπτα. Ο Ιβκοβιτς θα πάρει time out σε πρώτη ευκαιρία. Έχουμε φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ιβκοβιτς που μοιάζει έξαλλος. Τρίτο φάουλ του Gray, πάρα πολύ γρήγορα και time out για τον Ολυμπιακό. Το σκορ είναι 32-27, 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Έγινε από τον προπονητή του, νομίζω ότι... Εδώ από τον Κώστα Έξαρχο. Νίκο, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς φώναξε πάρα πολλούς παίκτες του, είπε δεν ελέγχετε το παιχνίδι, πάτε να χαλάσετε όσα φτιάξατε στα πρώτα δευτερόλεπτα, παίξτε ήρεμα, δεν θέλω γρήγορες επιθέσεις. Ο Ατρούια έχασε τις βολές, όμως και ο Ολυμπιακός έχασε την επίθεση. Ο Ιωαννίδης λέει αργά. Τα δύο χρονόμετρα έχουν σχεδόν την ίδια τιμή πάνω. 22 δευτερόλεπτα για την επίθεση. 20 τώρα, 22 για το τέλος του ημιχρόνου. Είναι πολύ ελάχιστη η διαφορά. Ίσως ένα δευτερόλεπτο, 1,5. Ουσιαστικά λοιπόν όλος ο χρόνος για την ΑΕΚ, αν θελήσει να τον εξαντλήσει. Ατρούια κλείνεται. Ο Βαράς. 3 δευτερόλεπτα, τώρα στο φινάλε σχεδόν θα πετύχει το καλάθι και έτσι οι ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με μια μικρή μεταξύ τους διαφορά 3 πόντων. Ο Ολυμπιακός
που έκανε ένα θαυμάσιο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια αποσυντονίστηκε και προηγείται με διαφορά τριών πόντων. Βλέπετε ξανά το τελευταίο καλάθι του Ποδαρά. Ναι, και αυτό που είπε Νίκο είναι ότι χωρίς να ανεβάσει την απόδοση και ειδικά τα του, χωρίς τα του να πιάσουν μεγάλη απόδοση όπως είναι ο Αλεξάνδερ ή ο Έντουαρντ. Άρα δηλαδή, αν αυτά τα του της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο λειτουργήσουν στον επιθετικό τομέα, θα δυσκολέψουν πολύ τον Ολυμπιακό. Πραγματικά, ο Αλεξάνδερ, για να το μετατρέψουμε, το μεταφράσουμε σε αριθμούς, για τον Ολυμπιακό. Ρίβερς, Σιγάλας, Νάκητς, Φασούλας και Τάρλας, δηλαδή η αρχική πεντάδα που διάλεξε ο Ίβκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο, ξεκινάει και το δεύτερο. Ο Σιγάλας στον Τάρλας, ο Ρίβερς με τον Ατρούια τώρα φρουρό, Νάκητς στον Σιγάλα, σούτ για τρεις πόντους μετά την προσποίηση, πάλι στους 6 Ολυμπιακός, 35-29 με το δεύτερο τρίποντο του Σιγάλα. Και 9 πόντους τώρα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που βεβαίως παίζει εδώ στο Final Four, αλλά το μισό του μυαλό βρίσκεται σε ένα άλλο Final Four, αυτό το ευρωπαϊκό που θα γίνει στη Ρώμη σε μια μισή εβδομάδα. Σε 10 μέρες από σήμερα ξεκινάει. Ο Φασούλας θα σταματήσει τον Αλεξάνδερ, αλλά στη συνέχεια θα του κάνει και φάουλ. Νάτος, το πρώτο του φάουλ. Η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει καθόλου να φθείρει τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Από ένα φάουλ ο Φασούλας και ο Τάρλας, κανένα ο Βέλπς το λίγο που έπαιξε. Ο Ίβκοβιτς δεν έχει χρειαστεί καθόλου τον Παπα-Νικολάου. Ατρούια. Στον Έντουαρντς είναι και πάλι ο Σιγάλας. Ο Ατρούια εκεί έχασε τον ορίζοντα από τα μάτια του, αλλά έξυπνε, χτύπησε την μπάλα πάνω στο κορμί του Φασούλα και από εκεί έξω. 8 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ όμως. Λάρσεν και ξανά Ατρούια που τρέχει να πάρει την μπάλα. Για τρεις στο τέλος του χρόνου, το καλάθι, η ανάσα για την ΑΕΚ από τον Στέφανο Ατρούια. 35-32, το πρώτο του καλάθι. Ο Ρίβερς εδώ στον Τάρλας, αυτός κλείστηκε. Ο Φασούλας από τη γραμμή της προσωπικής. Ριμπάουντ του Νάκητς. Ο Ιωαννίδης φωνάζει πότε στους παίκτες του, πότε στους διαιτητές. Οι διαιτητές θυμίζουν Ζαβλανός και Μουζάκης, εκπρόσωποι, ειδικά ο δεύτερος της νεότερης γενιάς. Τάρλατς, βγήκε από τα σκριν, το rebound του Έντουαρντς, Ατρούια. Και πάλι ο Ατρούια οργανώνει χωρίς φούρια. 2 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, 35-32. Ποδαράς, Έντουαρντς, Λάρσεν. Δεν υπάρχει καλάθι, φάουλ του Φασούλα, ο οποίος ξεγεράστηκε από την προσποίηση και πέφτοντας προφανώς χτύπησε λίγο τον Λάρσεν. Να ξανά, εδώ. Κάτι γίνεται εκεί κάτω, ας κάνουμε μια διακοπή 10 δευτερολέπτων. Λοιπόν, μπροστά ο τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιακός, Ατρούια. Ποδαράς έχει τον Νάκητς να τον περιμένει. Ο φάουλ από τον Φράνκο Νάκητς. 3 ομαδικά για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο, κανένα για την ΑΕΚ και 3 προσωπικά για τον Νάκητς, τον ήρωα του αγώνων με, των αγώνων με την Παρτιζάν, αν θυμάστε. Σήμερα δεν έχει τίποτα. Ο Ολυμπιακός έχει μια επίθεση 29 δευτερολέπτων τώρα, Ατρούια. Δείτε πάλι πόσο Σιγάλας έβγαλε την μπάλα έξω σε αυτό το πολύ κοντινό πλάνο. Ποδαράς. Την παρέμβαση αυτή τη φορά από τον Νάκητς και πάλι ΑΕΚ με 16 δευτερόλεπτα, δηλαδή κάτσε αυτή τη φορά. Αλεξάνδερ. Ο Φασούλας εκεί θα διώξει την μπάλα μακριά, ο Έντουαρντς όμως την περίμενε. Το rebound του Νάκητς. Σε ρηχά νερά οι δύο ομάδες αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και φάουλ τώρα που κερδίζει ο Σιγάλας από τον Λάρσεν. Κάτος εδώ ο σκληροτράχυλος Δανός που είναι βεβαίως και λίγο Αμερικανάκι αφού πήγε κολέγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στον πάγκο του Ολυμπιακού φωνάζουν γιατί ακριβώς, Κώστα? Σύμφωνα με αυτά που είδαν τουλάχιστον οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, λένε ότι το φάουλ έγινε από τον Έντουαρτς και όχι από τον Λάρσεν. Και σίγουρα άλλο είναι να έχει 4 φάουλ ο Έντουαρτς και άλλο ο Λάρσεν. Δεν τους δικαιώνει. Πάντως έδειξε Λάρσεν, ενώ τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να τελειώσει έναν ευνηδιασμό. Δεν μετράει καλά τίποτα. Διαμαρτυρίες από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σοβαρό κέρδος για την ΑΕΚ. Το τέταρτο φάουλ του Σιγάλα. Εδώ ήταν το φάουλ και στη συνέχεια ο Ποδαράς πέτυχε το καλάθι. Εδώ πήγε μας. Τώρα θα το χρεωθεί ο Παναγιώτης Φασούλας. Έκανε 3 γρήγορα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Κοιτάξτε ξανά την προσπάθεια του Λάρσεν. Ο Φασούλας του έκοψε τη θέα με αυτό το καπάκι. Φάουλ για 2 βολές για τον Μίχαελ Λάρσεν. Παναγιώτη, έχω την εντύπωση ότι κάτι γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσο σκεφτόμασταν όλοι Final Four με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό στο ίδιο γήπεδο, περιμέναμε ατμόσφαιρα πολύ πιο φανατισμένη και με πολύ χειρότερα από αυτά τα μικρό τέσματα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Βήματα από τον Ποδαρά. Πολύ κακό μπάσκετ, κύριε Πολίτη, νομίζω. Πολλά λάθη. Η διαιτησία είναι καλή, νομίζω ότι δεν πρέπει να τη σχολιάσουμε. Απλώς πολλά λάθη γίνονται. Οι ομάδες παίζουν πολύ σκληρές άμυνες και νομίζω ότι, όπως είπα στην αρχή, όποια ομάδα πάρει προβάδισμα θα είναι κυνηγήτρια. 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νάκητς με δεύτερη προσπάθεια θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. 37-32 από τον Νάκητς εδώ. Ατρούια. Για χωρίς αλλαγές σε αυτό το πεντάλεπτο σχεδόν του δεύτερου ημιχρόνου. Έντουαρτς σε άλλο ένα άστοχο jump shoot. Έντουαρτς μακριά από τον εαυτό του. 6 πόντι με 2 στα 10 shoot. Αν δεν ανεβάσει την απόδοσή του, περιμένει πάρα πολλά η ΑΕΚ από τώρα στο σκοράρισμα. Εντάξει, βρεθήκανε κάποιες λύσεις από τα άλλα παιδιά της ΑΕΚ, αλλά ένας τέτοιος παίκτης περιμένει να σου δώσει τους 20 πόντους και όχι με τέτοια ποσοστά. Και ασφαλώς όχι τους 6 που έχει πετύχει σήμερα, με 2 στα 10 σούτ όπως έλεγα προηγουμένως. Ο Κακιούζης μπήκε στη θέση του Λάρσεν επειδή συμμετοχή στους τελικούς έχει παίξει σε 6. Παίξει 5 με τον ΠΑΟΚ και έναν για τον μεταχρώματα του Ολυμπιακού. Μόνο ο Γκάλης και ο Γιαννάκης που έχουν από 8 έχουν αγωνιστεί σε περισσότερους. Αν παίξει και αύριο θα τους πλησιάσει λίγο παραπάνω. 39-32 ετοιμάζεται και ο Κιάτσικ. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε ξανά με 7 πόντους από τις βολές του Φασούλα. Ο Δαράς, ο Έντουαρτς, πολύ ωραία πάσα, ο Αλεξάνδρος, συγγνώμη, πολύ ωραία πάσα στον Λάρσεν. Πήγαν και οι δύο ψηλοί του Ολυμπιακού πάνω στον Αμερικανό. Αυτή είναι μια φάση η οποία πρέπει να την εκμεταλλευτεί η ΑΕΚ, διότι ο Φασούλας μου λέει αφήνει τον παίκτη του και λογικό είναι, διότι ο Αλεξάνδρος είναι πιο επικίνδυνος παίκτης και πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Λάρσεν. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ρίβερς από τον Ατρούια. Μια μικρή διακοπή για μας. Δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιτελικού. Ο Ολυμπιακός μπορεί να είδε την ΑΕΚ να τον πλησιάζει, αλλά δεν έχει χάσει ποτέ το προβάδισμα από την αρχή του παιχνιδιού, από εκείνο το 10-0 του πρώτου πενταλέπτου. Καινούριο φάουλ, δεν κερδίζει ο Γκρέι από τον Ποδαρά. Το Κακιούζη, πρώτο του. Νάτος αριστερά τώρα. Σε αυτό το ίδιο γήπεδο που γνώρισε δόξες με την Εθνική Εφήβων πριν από 2 χρόνια σχεδόν. Rivers. Ένα καλάθι μετά από αρκετή ώρα για τον David Rivers. 41-34, είχε 11 πόντους από το πρώτο δεκάλεπτο. Τότε η αστοχία ήταν απόλυτη. Στη συνέχεια όμως δεν έδωσε παρόν στο σκοράρισμα. Ο Κακιούζης βάζει το δικό του πρώτο καλάθι. 41-36 και σηκώνεται για πρώτη φορά ο Δημήτρης Παπανικολάου για να μπει στο παιχνίδι. Ο Κακιούζης είναι μια μεγάλη λύση για την ομάδα, γιατί μπορεί να παίξει και μακριά κοντά στο καλάθι, είναι γρήγορος. Πιστεύω ότι μπορεί να δώσει λύσεις επιθετικές, μια που ο Έντουαρτς δεν έχει δώσει καθόλου λύσεις και ο Αλεξάνδρ είναι πάρα πολύ μπλοκαρισμένο. Ο Γκρέι θα κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Λάρσεν και θα πάρει και το φάουλ από τον Κακιούζη. Ζητώ συγγνώμη. Ο Λάρσεν που τον είδα, άρα είναι στο πάκο. Να, εδώ το φάουλ που έκανε στην συνέχεια μετά το λάθος του ο Μιχάλης Κακιούζης. Άλλη μια φορά θα διακόψουμε για 10 δευτερόλεπτα. We'll be right back.
θελέσε. Play harder. Υπάρχει μια σύγχυση εδώ στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Ο Παπα-Νικολάου πέρασε στη θέση του Γκρέι. Ο Γκρέι νόμιζε ότι είχε δικαίωμα για βολές και έλεγε ότι δεν πρέπει να αντικατασταθεί πριν τις εκτελέσει, αλλά οι διαιτητές είπαν όχι. Παραλίγο να παίξουν έξι παίκτες. Ναι, λίγο ακόμα και θα δεχόταν τεχνική ποινή στα καλά καθούμενα εκ του μειόντος ο Ολυμπιακός. Το θετικό βάλ του Ρίβερς, πάντα στο τρίτο. Η αλλαγή αυτή είχε μια λογική, διότι ο Γκρέι δεν μπορεί να μαρκάρει τον κακιόζιν. Ο Παπα-Νικολάου είναι ένα παιδί που μπορεί να μαρκάρει και μακριά ή κοντά στο καλάθι και ήταν μια σωστή επιλογή. Ο Παπα-Νικολάου μπήκε δίπλα στους Φασούλα και Τάρλας και όχι ως δεύτερος ψηλός που έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς φέτος. Τριάρι δηλαδή, όπως τριάρι είναι και ο Κακιούζης άλλωστε. Δύο ομάδες με βαριά σχήματα πια. Δύο σέντερ καθεμιά. Απ' τη γωνία ο Ατρούια ελεύθερος. Rebound του Παπα-Νικολάου και φάουλ του Ατρούια. Έξι ομαδικά για κάθε ομάδα μέσα σε 6,5 λεπτά αγώνα. Και τρίτο φάουλ του Ατρούια. Πόσο ρόλο θα παίξει άραγε η φθορά των δύο ομάδων στα φάουλ? Βλέπω ότι υπάρχει βάθος και στις δύο ομάδες. Βέβαια ο Ολυμπιακός όπως ξέρουμε έχει μεγαλύτερο βάθος. Αλλά ειδικά και στην περιφέρεια η ΑΕΚ έχει παίκτες ακόμη που μπορούν να γιοχατζείς, κολτεμπέλα, παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Εκείνο που πρέπει να πούμε το στοιχείο είναι ότι ο Ολυμπιακός φτιάχνει πάρα πολύ πιο εύκολα στο καλάθι αντίθετα με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φτάνει δύσκολα στο καλάθι. Έχει βέβαια και μεγαλύτερες ικανότητες προσωπικότητα παιχτών. Είδα Ρίβερς, Φασούλα που είπαμε, του Τάρλας. Και αυτό το εκμεταλλεύεται. Το καλάθι του Φασούλα έκανε το σκορ 43-36. Ο Αλεξάνδερ μειώνει σε 43-38 όμως. Ο Ολυμπιακός να πούμε ότι τρέχει σαν τρελό φορτηγό τον τελευταίο μήνα. Από τα 10 παιχνίδια που έπαιξε μετά την ήττα του από την ΑΕΚ την 1η Μαρτίου κέρδισε τα 9, έχασε μόνο από την Παρτιζάν, μια ήττα που άλλωστε παραγράφηκε ουσιαστικά. Με βήματα τον Φασούλα ο οποίος άλλαξε σταθερό πόδι. Στο μπάσκετ λέει όποιος διστάζει χάνει. Ο Φασούλας ήταν διστακτικός τώρα και να αποφάσισε τι θα κάνει. Θα σουτάρει, θα πασάρει. Μπερδεύτηκε και έτσι έκανε βήματα, η μπάλα για την ΑΕΚ, 43-38. Την ΑΕΚ που έχει εδώ την ευκαιρία να ξαναπλησιάσει σε απόσταση βολής. Αλεξάνδερ, Κακιούζης, Γιάτσικ, Αλεξάνδερ. Και αυτός δίστασε και αυτός το χάσε. Αυτός αναγκάστηκε Νίκο να βγει μακριά από το καλάθι, διότι βλέπεις κάτω από το καλάθι είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσει. Απ' την άλλη πλευρά, η αντίστοιχη μονομαχία βγάζει και πάλι νικητές στους παίκτες του Ολυμπιακού με τον Τάρλατς να σκοράρει 45-38, 12 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί ο ημιτελικός. Γιάτσικ. Ποδαράς με τον Αλεξάνδερ. Πως κλείστηκε και πάλι βήματα από τον Βίκτορ Αλεξάνδερ. Άλλη μια διακοπή 14 λεπτά. Και βεβαίως θα πρέπει να θυμάστε αν δυσανασχετείτε για τις διαφημίσεις ότι οι διαφημίσεις τρέχουν τηλεόραση και η τηλεόραση τρέχει το μπάσκετ. Είναι το αναγκαίο καλό ή κακό όπως το πάει κανείς. 45-38, 11 και 35 ακόμα. Η μπάλα στα χέρια των παικτών του Ολυμπιακού. Φασούλας προσπαθεί να πλησιάσει απέναντι στον Κιάτσικ. Και φάουλ από τον Ιταλό. Ο Τόμιτς θα επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Μαζί με τον Edwards και ο Χατζής για την ΑΕΚ. Ο Νάκητς αποσύρεται για τον Ολυμπιακό. Ενώ η καινούργια πεντάδα της ΑΕΚ, για να μην σας μπερδεύουμε με τις αλλαγές, είναι Ατρούια, Χατζής, Edwards, Κακιούζης και Αλεξάνδρο. Ο Κακιούζης γίνεται τεσσάρι τώρα. Νίκο, αυτό το σχήμα της ΑΕΚ είναι ένα επιθετικό σχήμα. Και καλά έκανε την επιλογή ο Ιωαννίδης. Βλέπει ότι το πρόβλημα είναι επιθετικό. Και βλέπετε ότι όλοι είναι ικανότητες στο σκοράρι. Αν αυτό το σχήμα λειτουργήσει, μπορεί να μπει στο παιχνίδι. Ο Ρίβερς ήταν άστοχος στην προσπάθεια τριών πόντων, ίσως και λίγο άτυχος. Ατρούια. Κακιούζης. Αλεξάνδερ αυτή τη φορά χρησιμοποίησε τον όγκο του και νίκησε τον Τάρλατς. Παραλίγο να φτάσει στο foul goal, τελικά πήρε μόνο το foul, το δεύτερο του Τάρλας. Η τακτική της ΑΕΚ τώρα με τον Κακιούση πάντοτε σαν δεύτερο σέντερ αναγκάζει τον Φασούλα να τραβηχθεί μακριά γιατί φοβάται το σουτ. Και έτσι μπορεί ο Αλεξάνδρου να λειτουργήσει ένας εναντίον ενός. Ήταν μια καλή τακτική και πιστεύω ότι μπορεί να τη βγει της ΑΕΚ. Γεια σας.
Έχει βγει άλλωστε σε άλλα παιχνίδια η συμμετοχή του Μιχάλη Τουκακιούζη. Ο Αλεξάνδερ παρόλα αυτά αστοχή στις βολές. Ο Ιωαννίδης χαλάει τον κόσμο, δεν ξέρει με ποιον να τα βάλει. Οι παίκτες του έχουν 7 στις 14 βολές και 0 στις 3 στο δεύτερο ημίχρονο. Και ακόμα 44% στα δίποτα και 14% στα τρίποτα, 1 στα 7. 44% στα τρίποτα έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά έχει και 5 στα 11 τρίποτα και 8 στις 13 βολές, δηλαδή 62%. 45-39. Ο Ολυμπιακός ούτε νιώθει την ανάσα της ΑΕΚ, αλλά ούτε μπορεί και να αποσπαστεί με μια διαφορά που θα είναι υποθήκη νίκης. Ο Φασούλας σε μια ιδέα που ήταν έξυπνη, αλλά ως εφαρμογή δεν βγήκε, μια πάσα κοντά στο καλάθι των Τάρλας. Το αντίστοιχο κόλπο για την ΑΕΚ έπιασε όμως και καλάθι του Αλεξάνδερ και φάουλ αυτή τη φορά. Τέταρτο φάουλ του Παναγιώτη Φασούλα και ξαφνικά ο Ολυμπιακός έχει προβλήματα. 4 φάουλ ο Φασούλας, 4 φάουλ ο Σιγάλας. Η διαφορά μειώθηκε στους 4 και ίσως στους 3. Μένουν 10 και 37. Επανέρχεται ο Φράνκο Νάκιτς στη θέση του Φασούλα. Ο Ολυμπιακός προσαρμόζει κάπως το σχήμα του σε αυτό της ΑΕΚ με τον Παπα-Νικολάου, πια προφανώς τεσσάρι. Γιατί είναι ευέλικτο σχήμα και όπως ήταν, χτυπήσανε αμέσως με πρωτεύοντα εφοδιασμό η ομάδα της ΑΕΚ. Και όπως είπαμε ότι η περίπτωση Γκακιούζη είναι πολύ σημαντική για την ΑΕΚ. Διότι ο παίκτης, ο ψηλός που το μαρκάρει δεν μπορεί να βοηθήσει πια και ο Αλεξάνδρου λειτουργεί πάρα πολύ εύκολα. Αυτά επί της τεχνικής πλευράς, 45-42, η διαφορά στους 3 τώρα. Τάρλατς, Παπα-Νικολάου, Τόμιτς, επιθετικό φάουλ του Παπα-Νικολάου. Και τη φορά αυτή έχουμε χειροκροτήματα στον πάγκο της ΑΕΚ και time out που παίρνει ο Ιβκοβιτς. Βλέπετε ξανά την πάση. Λοιπόν εδώ στην Καλογρέζα, μόλις προλάβατε δείτε ένα άστοχο σουτ του Νάκιτς, όμως ο Ολυμπιακός ανανέωσε την επίθεσή του. Ο Ρίβερς θα αφήσει στον Τόμιτς, ο Ολυμπιακός με Ρίβερς, Τόμιτς, Παπα-Νικολάου, Νάκιτς και Τάρλας. Ενώ για την ΑΕΚ συνεχίζουν ο Ατρούια, ο Χατζής με τον Κακιούζη που βλέπετε εδώ, τα δύο πιτσιρίκια και δύο Αμερικανοί, ο Έντουαρτς με τον Αλεξάνδερ. Ξανά εδώ το φάουλ του Κακιούζη στον Παπα-Νικολάου, τρίτο φάουλ του Κακιούζη στον συμπαίκτη του. Εκείνη την μεγάλη εθνική εφήβων και ο Χατζής ήταν στην παρέα. 45-42, 9 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το μάτς. Οι βολές του Παπα-Νικολάου κρατούν την διαφορά στους 3 πόντους αφού ήταν άστοχες και 2. Και ο παδίτη της ΑΕΚ, όπως θα ακούτε, επεφημούν την ομάδα τους, προσπαθούν να την ενθαρρύνουν. Η ΑΕΚ που το ξαναλέω δεν έχει καν ισοφαρίσει, βλέπει συνεχώς την πλάτη του Ολυμπιακού από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Κακιούζης 45-44. Ο Κακιούζης κοντά στο καλάθι, έχει ανοιχτή επαφή με το διχτάκι, ξέρει με πολλούς τρόπους να την βάζει την μπάλα μέσα. 45-44. Τάρλατς με τον Αλεξάνδερ, η μοναδική σέντερ που έχουν μείνει στο γήπεδο. Καλάθι 3 πόντων του Νάκιτς που δίνει στον Ολυμπιακό μια πολύτιμη ανάσα, 48-44. Ξανά το τρίποντο του Νάκιτς. Χατζής. Έντουαρτς, λίγο ρυψοκίνδυνη πάσα. Ο Κακιούζης αυτή τη φορά θα νικηθεί από τον Τάρλατς που είναι και πιο ψηλός, έχει μεγάλα χέρια και πάρει και φορά. Όμως ο Ατρούια κλέβει μέσα από τα χέρια του Ρίβερς. Ατρούια εναντίον Τάρλατς, έκανε ένα χορευτικό. Ξέφυγε ο Τάρλατς, δεν μπορούσε να γυρίσει τόσο γρήγορα. 48-46 από τον Στέφανο Ατρούια. Κάνει καλή δουλειά γιατί παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω στο Ρίβερς. Ακριβώς. Είναι ότι σκοράζει, είναι ότι και τρίποντα βάζει, αλλά βασικά είναι η άμυνα του. Ακριβώς. Ο Τάρλατς κερδίζει φάουλ από τον Έντουαρτς. Τέταρτο φάουλ του Έντουαρτς. 4 έχει ο Σιγάλας, 4 έχει ο Φασούλας για τον Ολυμπιακό. 3 πολλοί κόσμος. Ξανά το φάουλ του Έντουαρτς στον Τάρλατς, ο οποίος θα αποκτήσει δικαίωμα για 2 βολές. Φασούλας αντί του Παπα-Νικολάου. Έχει 6 πόντους και 5 rebound. Σε αυτό τον ημιτελικό, τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four, από όπου θα μάθουμε τον αντίπαλο του Απόλλωνα στον αυριανό τελικό. Αυτό το Final Four που δεν έχει καμία ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πρώτη φορά από το 1980 και μετά δεν μπόρεσε καμία ομάδα της Θεσσαλονίκης να μπει στους 4.
17 ολόκληρα χρόνια. 50-46. Και τώρα ακριβώς 8 λεπτά όπως βλέπετε. Κακιούζης, Αλεξάνδερ, ωραία πάσα στον Έντουαρτς, ο οποίος πετυχαίνει ένα καλάθι μετά από πάρα πολύ ώρα. 50-48. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μπογιατζή. Η εντολή του Γιάννη Ιωαννίδη είναι στην επίθεση της ομάδας του οι 4 από τους 5 παίκτες εκτός του playmaker του Στέφανα Τρούια να παίζουν σε σχήμα τετραγώνου ώστε να ανοίξουν την άμυνα του Ολυμπιακού. Έχουμε φάουλ του Rivers στο μεταξύ, επιθετικό φάουλ του Rivers που είναι και για αυτόν το τέταρτο και τεχνική ποινή στη συνέχεια στον πάγκο του Ολυμπιακού. Να ο Rivers που έχει τώρα λοιπόν και αυτός 4 φάουλ, παίρνει και αυτός στην ζώνη υψηλού κινδύνου. 7,5 λεπτά πριν το τέλος, το παιχνίδι ανάβει, υπάρχει γενικώς κάχη υποψία κατά των διαιτητών, εμείς θα διακόψουμε για λίγα δευτερόλεπτα. Τριντέντ χωρίς ζάχαρη. Υπέροχη γεύση, γερά δόντια. Υπάρχουν οι φίλοι και οι γνωστοί. Προτιμώ τους πρώτους. Υπάρχουν αυτοί που είναι δίπλα σου και αυτοί που είναι αλλού. Προτιμώ τους πρώτους. Υπάρχει η Αμύτα και η άλλη χημία. Προτιμώ την πρώτη. Αμύτα. Η παρέα που θέλω. Η Walt Disney ζωντανεύει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη τα πιο αγαπημένα σκυλιά όλων των εποχών. Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας. Ολοζώντανα. Τώρα στους κινηματογράφους. Τα Friskies γιορτάζοντας τη νέα ταινία. Σας κάνουν υπέροχα δώρα. Στα προγράμματα να δείτε την μπάλα να μπαίνει στο καλάθι και την ΑΕΚ να παίρνει για πρώτη φορά το προβάδισμα. 50-51, ο Έντουαρτς αξιοποίησε μία από τις δύο βολές της τεχνικής ποινής και στη συνέχεια ο Χατζής είχε δύο στις δύο. Η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα λοιπόν 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος για πρώτη φορά. 50-51. Ο Τόμις θα στοχίσει παρότι έφτασε φάτσα με το καλάθι, το rebound από τον Έντουαρτς. Σιγάλας, ο Σιγάλας θα επανέλθει. Νάτος. Το φάουλ προηγουμένως του Rivers ήταν το τέταρτο πριν την τεχνική ποινή στον Ivković. 4 Σιγάλας, Φασούλας, Rivers, Edwards, Larsen, όλοι αυτοί έχουν από 4 φάουλ. Edwards. Την μπάλα ξανά για την ΑΕΚ, η οποία όμως έχει 6 δευτερόλεπτα στην διάθεσή της. Τώρα μαρκάρει ο Νάκητς στον Edwards. Ο Ιωαννίδης ζητάει τρίποντο, ο Αλεξάνδερ αστόχησε σε ένα σούτ για 2 πόντους από τα 6 μέτρα. Rivers, Νάκητς. Ο Rivers το πάσιμο, ένας εναντίον όλων. Πήρε το μη χείρον, το φάουλ από τον Νίκο Χατζή. Περνάει η φάση. Ο Νάκητς αποσύρεται στη θέση του ο Σιγάλας. Το μικρόφωνο στον Κώστα Έξαρχο που κάτι έχει να προσθέσει. Κώστα. Ναι, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς είπε στον Γιώργο Σιγάλα, θέλω κάποιον παίκτη μέσα που να βλέπει τους ψηλούς. Έχει το κεφάλι ψηλά. Όταν δεν μπορείς να σουτάρεις και σε παίζει κάποιος πολύ δυνατά άμυνα, είναι πάσα μέσα στους ψηλούς. Θέλω να βλέπεις τους ψηλούς. Αυτά λοιπόν από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Ρίβερ στο μεταξύ σοφαρίζει ξανά. Έχει 14 πόντους, στους 11 όμως στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Μετά κλείστηκε, μπλοκαρίστηκε από την σφιχτή άμυνα κυρίως του Ατρούια. 52-51, 6 λεπτά και κάτι για το τέλος. 6 λεπτά για να μάθουμε ποιος θα συγκρουστεί με τον Απόλλωνα στον αυριανό μεγάλο τελικό στις 9:04, 9:20. Θα προηγηθεί βεβαίως ο μικρός τελικός με τον Παναθηναϊκό και τον ηττημένο του αγώνα που βλέπετε τώρα. Και αυτόν θα τον δείτε ζωντανό από τον Αντένα. Χατζής, ωραία προσπάθεια και δύσκολο σουτ. 52-53 με 4 συνεχόμενους πόντους του Χατζή, τους μοναδικούς τους τώρα στον αγώνα. Ο Τόμις έκανε και μια ωραία βουτιά. Θα μπορούσε να προταθεί και για Όσκα. Φασούλα στον Τάρλας. Έχουμε όμως το πέμπτο φάουλ του Λάρσεν.
Ο πρώτος, η πρώτη απώλεια πολέμου. Φεύγει με 13 πόντους και ένα rebound. Οι 13 πόντοι βεβαίως ήταν πόντοι του. Πασούλας έχει 8 πόντους, 6 rebound, 4 τάπες. Ατρούια. Πλησιάζουμε πια στο τελευταίο πεντάλεπτο της κρίσης. Η διαφορά είναι ένας μόλις πόντος. Οι δύο ομάδες τώρα εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Χατζής. Αλεξάνδερ. Καλάθι και φάουλ. 55-54 μπροστά η ΑΕΚ και τρίτο φάουλ του Ντάρλατς που νικήθηκε τώρα από τον Αλεξάνδερ. Ο Φασούλας μοιάζει να του δίνει κάποιες συμβουλές. Ο Αλεξάνδερ δεύτερο εμίχρονο κάνει μεγάλη ζημιά στην άμυνα του Ολυμπιακού. Παίζει κοντά στο καλάθι, δεν μπορεί να βοηθήσει ο... Πάλι στο δεύτερο εμίχρονο. Φασούλας. Ο Τόμιτς τώρα με τον Χατζή να τον παρακολουθεί διακριτικά. Ο Ντάρλατς το αποφασίζει και αστοχεί. Αλλά ο Έντουαρτς δεν μπορεί να μαζέψει το rebound υπό την πίεση του Σιγάλα. Καινούργια επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ξανά η φάση. Έντουαρτς χωρίς ισορροπία. 4 και 50 ακόμα για 3 ο Σιγάλας. Rebound από τον Κακιούζη. Και ο Ατρούια χωρίς πια να βιάζεται. Αυτή τη φορά είναι η οπαδή της ΑΕΚ που χαλάνε τον κόσμο στις κερκίδες. Το πρώτο εμίχρονο ανήκε στην κόκκινη εξέδρα. Χατζής. Ο Χατζής κλεισμένος. Ξεφεύγει με αυτόν τον ελαφρώς ανορθόδοξο τρόπο. Τελικά η μπάλα είναι για ποιον, για κανέναν. Ποδόσφαιρο παίζεται εκεί. Κοιτάξτε τι γίνεται. Η μπάλα καταλήγει σε χέρια παιχτών της ΑΕΚ. Η Ένωση έχει μια καινούργια επίθεση στην κατοχή της. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Κακιούζης. Ατρούια. Χατζής. Αλεξάνδερ. Αλεξάνδερ ξανά έξω. Έντουαρτς για τρεις. Άστοχο, κακό σουτ. Παναγιώτη, τι φωνάζει εκεί ο Ιωαννίδης? Ξανής διαμαρτύρεται για φάουλ στον κύριο Μουζάκη πάνω στον Μπιλ Έντουαρτς. Έχω την εντύπωση πάντως ότι από άλλους παίκτες έχει ζητήσει πρωτοβουλίες παρά από τον Μπιλ. Δεν βοηθάει. Ακριβώς, χωρίς τον Ρίβερς ασφιχτιά λίγο ο Ολυμπιακός στην επίθεση. Έχει 16 πόντους ο Ρίβερς. 55-56 μπροστά η ΑΕΚ. Την αναφέρω δεύτερη ως τυπικά φιλοξενούμενη. Για τρεις από πολύ μακριά ο Ατρούια. Rebound από τον Σιγάλα. Πολύ τραβηγμένος. Υπερβολική ίσως εμπιστοσύνη. Υπερβολικός ενθουσιασμός, ίσως. Ο Σιγάλας βρίσκει τον Ντάρλατς, δεν μετράει το καλάθι, επιθετικό φάουλ του Ντάρλατς. Και πολύ έντονες διαμαρτυρίες από τον Ντάρλατς και από τον Σιγάλα, αλλά και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Εδώ δόθηκε το φάουλ. Για να διακόψουμε εμείς για λίγο. Υγείας που έδωσε ο Ντούσαν Ίφκοβιτς για τον τρόπο παιχνιδιού, προσπάθησε να ηρεμήσει τους παίκτες του λέγοντας εσείς ηρεμήστε, ό,τι και αν σφυρίζουν, όπως και αν σφυρίζουν, εσείς οφείλετε να είστε ήρεμοι. Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε το προβάδισμα με τις βολές του Rivers, 2-40 πριν το τέλος, 57-56. Ο Σιγάλας κλέβει μέσα από τα χέρια του Έντουαρτς, αλλά ο Ατρούια είναι και εκεί παρόν. Χατζής που βγήκε από ένα screen και βήματα που καταλογίζονται σε βάρος του Χατζή. Δείτε πάλι εδώ. Ακριβώς. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε να μην κρυθεί από τη διαιτησία το παιχνίδι. Να μην έχουμε δηλαδή τίποτα εξελίξεις σαν εκείνες του Μαρτίου, όπου για πάρα πολλές μέρες οι ομάδες μιλούσαν για διαιτησία και μόνο μετά το τέλος του αγώνα. Εδώ κερδίζει ένα φάουλ ο Ντάρλατς με την διπλή του προσπάθεια. Το φάουλ του Κακιούζη ήταν το τέταρτο. Έξω και δεύτερη. Και rebound από τους παίκτες της ΑΕΚ που πήγαν ομαδικό στην μπάλα. Για να δούμε. Υποψιάζομαι ότι όλα θα κρυθούν σε κάποιες μικρολεπτομέρειες στο τέλος. Σε ένα σουτ, σε ένα rebound. Θα κρυθεί την τελευταία φάση. Δύο λεπτά ακριβώς. Και πέμπτο φάουλ του Σιγάλα. Νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχει επιβολή. Δεν υπάρχει επιβολή. Το φάουλ του Σιγάλα ήταν πάρα πολύ καλό. Πήγε να κλέψει την μπάλα. Δύο βολές τώρα για τον Έντουαρτς. Ο Παναικολάου στη θέση του Σιγάλα. Να δούμε, ίσως πάει αυτός πάνω στον Αμερικανό τώρα.
Rivers. Οι δύο ομάδες ισορροπούν σε ένα τεντωμένο σκηνή. Θα δούμε ποια θα πετάξει την άλλη κάτω. Φασούλας. Αποκαλεί θέση, νικάει με άνεση τους αντιπάλους του. 59-57. Κοιτάξτε την ωραία προσπάθεια του Παναγιώτη Φασούλα και τη ραβέρσα που βεβαίως δεν είχε καμία τύχη να την μπλοκάρει κανείς. Κακιούζης. Χατζής. Αλεξάνδρ ζητάει και παίρνει την μπάλα. Όμως προσαρμόζεται αμέσως πάνω του η άμυνα του Ολυμπιακού. Ατρούια πέρασε. Έξω. Ακόμα πιο έξω. Ακόμα πιο έξω. Χατζής μπερδεύεται. Κακιούζης όμως τελειώνει τη φάση. 59-59. 1 και 15. Ξανά η φάση. 1 και 5 τώρα. Ισοπαλία. Και να δούμε μήπως έχουμε και παράταση. Τόμιτς. Οι προπονητές έχουν κρατήσει από ένα time out. Ο Ατρούια κάνει φάουλ στον Rivers και τον στέλνει στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Να, ο Ατρούια φανερά απογοητευμένος. Ήταν άλλωστε το πέμπτο του φάουλ. Μέχρι εδώ ήταν για τον Στέφανο Ατρούια που φεύγει από τον αγώνα με 5 πόντους. Ένα κλέψιμο, 2 rebound, 0 λάθη. Το από τη γραμμή στο φετινό πρωτάθλημα. Σιγάλας εδώ ανήμπορος πλέον να βοηθήσει. 58 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. 59-60, 60-59, μπροστά ο Ολυμπιακός με βραχία κεφαλή, με τη μικρότερη δυνατή διαφορά. Ο Ιωαννίδης τον είδατε, κρατούσε το κεφάλι του, φαίνεται να ζει μέσα σε τρομερή ένταση, όπως φαντάζομαι κάθε προπονητής υπό αυτές τις προϋποθέσεις. 52 δευτερόλεπτα, 60-59, κρίσιμη επίθεση για την ΑΕΚ. Λάθος του Έντουαρντς και του Αλεξάνδερ που μπερδεύτηκαν. Δεν ήταν πολύ καλή πάσα, δεν την περίμενε κιόλας ο Αλεξάνδερ. Ο Ιωαννίδης τα βάζει με τον Έντουαρντς, έχω την εντύπωση. Και δεν έχει άλλο. Αυτή είναι του Έντουαρντς. Αυτός που πασάρει είναι. Ακόμη δεν είχε πάρει τον ποτέ της βάλας. Πολύ κρίσιμη επίθεση για τον Ολυμπιακό. 30 δευτερόλεπτα ακριβώς. 60-59. Αν σκοράρει ο Ολυμπιακός είναι φαβορή. Αν όχι, τότε η ΑΕΚ έχει την κατάσταση στα χέρια της. Θα κλέψει ο Έντουαρντς. Διόρθωσε και πήρε και φάουλ. Λάθος αυτή τη φορά από τον Ολυμπιακό. Ανάλογο λάθος. Ολόιδια φάση με καρπόν. Και κλέψιμο του Έντουαρντς, ο οποίος θα εκτελέσει δύο βολές από το πέμπτο φάουλ του Τάρλατς. Ξανά. 23 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Έχουμε time out από τον Ήπκολος. Είναι και αυτό. 4-6 σήμερα. Ισοπαλία. 60-60. Και επαναλαμβάνω, 23 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Μάλλον θα κριθούν όλα σε ένα σουτ. Σε ένα σούτ, σε μια άμυνα καλή. Ακριβώς. Η δεύτερη βολή είναι και αυτή εύστοχη. 61-60 μπροστά η ΑΕΚ. Και 22 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Κώστα Εξαρχή, ποιος θα κάνει την επίθεση. Ο David Rivers είναι αυτός που θα αναλάβει το βάρος της επίθεσης, τουλάχιστον αυτό είπε ο Τζανίκοβιτς πέντρος του. Για να δούμε. Ο Ιωαννίδης ζητάει time out αν μπει καλάθι. Ο Rivers πλησιάζει, βγάζει έξω. Ο Νάκητς ανενόχλητος θα πετύχει τον τρίποντο. 6 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Ο Νάκητς αποδεικνύει ότι έχει κρύο αίμα, παγωμένο αίμα. 6 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν το τέλος. Από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού χαλάει ο κόσμος. Ο Ιωαννίδης με τους παίκτες του μοιάζουν απογοητευμένοι και ο Νάκητς που ενήργησε εδώ λες και είχε παγάκια μέσα στις φλέβες του. Κοιτάξτε εδώ, η πάσα του Rivers, ο Νάκητς είναι ανενόχλητος, η άμυνα της ΑΕΚ προσαρμόστηκε μέσα για την διείσδυση του Rivers και ο Νάκητς με αυτή τη βόμβα κάνει το 63-61, 6 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα πριν το τέλος του αγώνα. Άλλη μια φορά, κοιτάξτε και τον χρόνο που απέμενε. Ο Νάκητς ήδη είναι ακυροβολημένος στο σημείο από όπου έβαλε το τρίποντο. Περιμένει. Παίρνει την μπάλα και μπουμ. Για να δούμε τώρα. Η ΑΕΚ θα πάει άραγε για την παράταση ή για το τρίποντο. Η ΑΕΚ θα κάνει μια γρήγορη επίθεση, δεν έχει και θέμα επιλογής. Ο χρόνος είναι προηγικός, αν μπορεί να κερδίσει και τις βολές. Σου τριών πόντων. Για να δούμε όμως τη φάση. Το παιχνίδι ξαναρχίζει. Ο Αλεξάνδερ θα επαναφέρει. 6 δευτερόλεπτα. Ο Κολτεμπέλα παίρνει την μπάλα. Χατζήσει Έντουαρντς, έχει πει ο Ιωαννίδης από τη Λεωπανάκη του Πογιάτζης. Ο Κολτεμπέλα καθυστερεί. Κλείνω την παίκτες της ΑΕΚ. Ένα, το σούτ από πολύ μακριά. Ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό χάρη σε αυτόν που βλέπετε. Τον Φράνκο Νάκητς, ο οποίος με ένα τρίποντο που θα έλεγε κανείς έκρινε το παιχνίδι. Αυτή η βόμβα. Η ΑΕΚ ήταν ένα πόντο μπροστά εκείνη την ώρα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πηγαίνουν κοντά στην εξέδρα. Ο Κώστας Έξαρχος έχει τον Φράνκο Νάκητς δίπλα του. Κώστα. Φράνκο, το τρίποντο σου πιστεύεις ότι έκρινε το παιχνίδι. Σίγουρα πιστεύω ήταν τελευταίο winning set και καταφέραμε και στο τελικό. Απλά αντιμετωπίζετε τον Απόλλωνα στο τελικό. Θα κάνουμε και πιστεύω να πάρουμε το κύπελλο.
Ευχαριστούμε τον Φράγκο Γιάκη στο μικρόφωνο και πάλι σε ένα. Αυτά λοιπόν από τον ήρωα του αγώνα όπως εξελίξει.